υπολογίζεται η πιθανότητα μία γυναίκα να έχει οστεοπόρωση στα 70 είναι 30 με 50%. Τα Οι άντρες είναι σχετικά πιο προστατευμένοι από τις γυναίκες, αν και πάλι το ποσοστό είναι 10 με 20%. Τα με λίγα λόγια, η πιθανότητα να πάσχει κάποιος από οστεοπόρωση στα 70 είναι πάρα πολύ μεγάλη δυστυχώς δεν υπάρχουν φάρμακα που να θεραπεύουν την οστεοπόρωση. Γι' αυτό το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην πάθουμε. Για να μην πάθουμε οστεοπόρωση πρέπει από σχετικά μικρή ηλικία να κάνουμε κάποιες επιλογές που μας προστατεύουν από αυτή την νόσο. Ξεκινάμε με τους μη τροποποιήσιμους παράγοντες. Εδώ ξεκινά μια σειρά από παράγοντες με τους οποίους δεν θα ασχοληθούμε πολύ γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους αλλάξουμε. Αυτοί οι παράγοντες είναι η ηλικία, το φύλλο και τα γονίδια. Οι γυναίκες πάσουν συχνότερα από τους άντρες. Όσο αυξάνει η ηλικία η πιθανότητα να διαγνωστούμε είναι πολύ μεγαλύτερη και φυσικά κάποια γονίδια κάνουν την κατάσταση πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν περισσότερο για τους τροποποιήσιμους παράγοντες. Γυμναστική. Η γυμναστική είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος για να μειώσει δραματικά την πιθανότητα να πάσχει από στεοπόρωση. Η γυμναστική που προστατεύει περισσότερο είναι η γυμναστική με αντιστάσεις, δηλαδή η γυμναστική με βάρη όσο πιο δυνατή είναι οι μύε, τόσο πιο δυνατά είναι και τα κόκαλα. Ό,τι κάνει του μύε δυνατού, κάνει και τα κόκαλα δυνατά. Άρα, ασκήσει σαν τη γιόγκα και το πιλάτε, παρότι βοηθούν την οστική μάζα κάπω, δεν είναι η ιδανική επιλογή για τα άτομα που θέλουν να προστατευτούν ή να αναστρέψουν την οστεοπόρωση. Ακόμα χειρότερη επιλογή είναι το κολύμπι, το οποίο όχι μόνο δεν προστατεύει από την οστεοπόρωση, ίσως και να τη χειροτερεύει κιόλας. Η γυμναστική έχει τη μέγιστη επίδραση όταν γίνεται σε μικρή ηλικία, δηλαδή μέχρι τα 40. Αλλά εδώ ισχύει αυτό που λέμε. Η καλύτερη ώρα ήταν χθες, αλλά σήμερα είναι η επόμενη καλύτερη. Ξεκινήστε τώρα. Διατροφή. Υπάρχουν πολλές αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος διατροφικά έτσι ώστε να μειώσει την πιθανότητα να πάθει οστεοπόρωση ή αν έχει οστεοπόρωση να την αναστρέψει. Μερικές ιδέες είναι ο περιορισμός του αλκοόλ και του αλατιού που επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη των οστών και η αύξηση του ασβεστίου και της βιταμίνης D στη διατροφή. Αν πάσχετε από οστεοπόρωση ή πάσχει κάποιος κοντινός σας συγγενής, και φοβάστε μην πάθετε κι εσείς, τότε πρέπει να μιλήσετε μαζί μου για να σας, βοηθήσει, να, να σας βοηθήσω να κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής έτσι ώστε να προστατευτείτε από αυτή την πάθηση που κοστίζει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Καλέστε με στο γιατρείο στο 210 2628 28 39 για να σας ενημερώσω πώς μπορώ να σας βοηθήσω έτσι ώστε να αλλάξετε τρόπο ζωής για να προστατευτείτε από αυτή την πάθηση. Ορμόνες αρκετέ ορμονικέ διαταραχέ επηρεάζουν την οστική πυκνότητα, καθώ πολλέ ορμόνε, όπω τα ιστρογόνα, η τεστοστερόνη και οι ορμόνε του θηροειδού, σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των οστών μα. Καταστάσει όπω η πρώιμη εμινόπαυση και άλλε διαταραχέ των ορμονών αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποια οστεοπόρωση σε μικρότερη ηλικία. Φάρμακα. Φάρμακα. Δυστυχώ υπάρχουν και φάρμακα που, αν τα παίρνει κάποιο μακροχρόνια, αυξάνεται δραματικά η πιθανότητα να εμφανίσει οστεοπόρωση. Πολλοί από εσά θα έχετε ακούσει ότι η λήψη κορτιζόνης οδηγεί σε οστεοπόρωση, αλλά και τα φάρμακα για το στομάχι που πολλοί κόσμος παίρνει δημιουργούν το ίδιο πρόβλημα. Αυτά είναι μερικά από τα φάρμακα που προκαλούν οστεοπόρωση, και δυστυχώ υπάρχουν και άλλα που το κάνουν αυτό. Παθήσει. Άλλη μια ομάδα καταστάσεων που οδηγεί στο, σε οστοπόρωση είναι μια σειρά από ιατρικέ παθήσει που επιταχύνουν την καταστροφή των οστών. Τέτοιε είναι πολλέ αυτοάνωσε παθήσει, όπω η ρευματοειδή αρθρίτιδα, ο λύκο και η φλεγμονώδης νόσο του εντέρου, δηλαδή η ελκώδη κολίτιδα και η νόσο κρόν. Επίση, κάποιε παθήσει που οδηγούν σε διαταραχή στην απορρόφηση των θρεπτικών, όπω η κοιλιοκάκη και άλλε. Όπω έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, μετά από ένα οστοπορωτικό κάταγμα στο ισχύο, το 20 με 30% των γυναικών που έχουν υποστεί αυτό το κάταγμα πεθαίνουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αυτή η θνησιμότητα είναι χειρότερη από σχεδόν όλες τις μορφές καρκίνου και από τις περισσότερες παθήσεις της καρδιάς. Μην αμελείτε την υγεία των οστών. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αν το θέμα της οστεοπόρωσης σας φαίνεται ενδιαφέρον, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που έχω δημοσιεύσει πριν από μερικούς μήνες που αναφέρομαι εκτεταμένα στην επίδραση των φαρμάκων για το στομάχι στην πιθανότητα να πάθει κάποιο οστεοπόρωση. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.